Radio Enadi. www.radioenadi.gr. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11:03, ακούτε πάντοτε Radio Enadi. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και να περάσουμε να δούμε μια κόντρα η οποία έχει αρχίσει από το διαδίκτυο και πλέον έχει μεταφερθεί και στις δικαστικές αίθουσες. Και δεν θα ασχολούμασταν αν δεν υπήρχε μια ιδιομορφία. Και η ιδιομορφία είναι η ιδιότητα των δύο ατόμων που έχουν αυτή την κόντρα. Πρόκειται για μία λιμενικό και έναν αστυνομικό. Την Κατερίνα Πλακίδα, γνωστή λιμενικό από τους αγώνες που δίνει για το συνδικαλισμό, για τους ενστόλους και τους λιμενικούς περισσότερο, και τον αστυνομικό Φωτεινό Παγιάβλα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Κατερίνα Πλακίδα. Καλή σας μέρα, κυρία Πλακίδα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κυρία Πλακίδα, πολλές φορές έχουμε δει κόντρες και δικές μας και αλλωνών στο διαδίκτυο, στο Facebook, όπου εκεί μας πιάνει και ένας ίστρος και μπορεί να πούμε και κάποια κουβέντα παραπάνω. Τι ακριβώς συνέβη και αυτή η διαδικτυακή αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στις δικαστικές αίθουσες? Να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα να πάρει τόσο μεγάλη διάσταση το θέμα και εγώ εξεπλάγει. Τι να πω, πώς ξεκίνησαν. Όπως έχω πει και σε άλλες δηλώσεις μου, με τον συνάδελφο τον κύριο Παγιάβλα, υπηρετούσαμε μαζί στη Σάμο, στα hot spot. Είμαστε στην καταγραφή λαθρομεταναστών. Είχαμε μία άψογη συνεργασία μέχρι τότε. Τα επόμενα έτη συναντηθήκαμε σε κάποιες πορείες διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, όπου και εκεί φωτογραφιζόμασταν μαζί κτλ. Είχαμε μια φιλική σχέση. Από εκεί πέρα, το επόμενο διάστημα είχαμε κάποιες πολιτικές διαφορές με κάποιες αρτήσεις που έκανα εγώ, κάποιες που έκανε αυτός. Είχαμε τέλος πάντων κάποιες διαφωνίες, όπου και υπήρχε μια σχετική επίθεση από την πλευρά του. Πράγμα που εγώ συγχώρησα, ας το πω έτσι. Αλλά η κόντρα συνεχίστηκε, επειδή υπήρχε μια ομάδα ένστολων που δεν συμφωνούσαν με το πράγμα που συμμετείχε ο κύριος Παγιάβλας. Γι' αυτό δεχτήκαμε μετά κάποια επίθεση με κάποια δημοσιεύματα δικά του και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Αυτό που σας έκανε τώρα να μεταφέρετε την αντιπαράθεση από το Facebook σε μηνύσεις και στα δικαστήρια, ποιο ήταν το κερασάκι σε πόρτα? Ήταν η ονομαστική αναφορά προς το πρόσωπό μου και η ιδιότητα που μου απέδωσε ως ρατσίστρια και ομοφοβική και τρανσφοβική και αυτά που έγραψε και ανέφερε. Πριν καταθέσετε τη μήνυση, επιχειρήσατε να μιλήσετε μαζί του ώστε να κατεβάσει την ανάρτηση ή να συμβιβάσετε το πράγμα? Δεν επιχείρησα να επικοινωνήσω μαζί του, γιατί ήταν η δεύτερη φορά που αναφέρθηκε προς το πρόσωπό μου. Είχε γίνει άλλη μια φορά αυτό και είχε γίνει επίσης και άλλη μια αναφορά προς το πρόσωπό μου όταν παραπονιόταν ότι υποστηρίζομαι από συναδέλφους του συνδικαλισμού της αστυνομίας με τις απόψεις που έχω και τις αναρτήσεις που κάνω. Βέβαια, αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το... Σαφώς. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Απαγορεύει κανένα σε κανένα να συμφωνεί με κάτι? Όχι. Δηλαδή, εγώ αν συμφωνήσω με κάτι μαζί, τι σημαίνει αυτό, ότι είναι κατακριτέο? Για να καταλάβουμε τώρα, δηλαδή σας χαρακτήρισε, όπως είπατε, ρατσίστρια ή φασίστρια? Μάλιστα, και ανέφερε συγκεκριμένο ότι αυτό είναι η ιδιότητά μου. Ότι η ιδιότητά σας, δηλαδή δεν είναι ότι είστε λιμενικός ή γυναίκα, ότι είστε φασίστρια, ρατσίστρια. Ακριβώς. Και ομοφοβική, μάλιστα. Ναι. Τώρα, αυτό γιατί το έκανε όμως? Θέλω να πω ότι είναι πολιτική η λόγη, πιστεύετε, ή προσωπική, δεν σας συμπαθεί, ας πούμε? Νομίζω ότι είναι πλέον και τα δύο. Είναι πλέον, νομίζω, και τα δύο. Επειδή λέτε ότι είχατε, το γνωρίζετε δηλαδή προσωπικά εδώ και αρκετά χρόνια, είχε δείξει κάποια δείγματα, δηλαδή ότι αντιπάθεια στο παρελθόν ή... Αντιπάθεια, ίσα ίσα, στο παρελθόν έδειχνε δείγματα συμπάθειας. Όπως και εγώ δεν είχα κανένα θέμα μαζί του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή διαφωνούμε σε κάτι, ότι πρέπει εγώ να τον εκθέσω δημόσια. Μάλιστα. Τώρα, καταθέσατε μία μήνυση εναντίον του. Ναι. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι θίγεστε, δηλαδή ότι... Φυσικά και με θίγει. Η ιδιότητά μου είναι
Είμαι λιμενικός. Δεν είμαι ούτε φραντζίστρα, ούτε ομοφοβική, ούτε τρανσοφοβική, όπως λέει ο κύριος Παγιάβλας, όπως ανέφερε. Και μάλιστα δεν την κατέβαζε κιόλας την ανάρτησή του, την άφηνε και αναγκάστηκε να κλείσει το προφίλ μου τουλάχιστον για ένα μήνα. Γιατί τα μηνύματα που μου ερχόντουσαν ήταν αμέτρητα από συναδέλφους και μη. Μισό λεπτό τώρα, γιατί αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ότι δηλαδή από μόνοι σας κλείσατε το προφίλ σας στο Facebook. Βέβαια, γιατί δεν κατέβαζε την ανάρτηση. Α, μάλιστα. Δεν κατέβαζε την ανάρτηση. Οπότε όποιος ήθελε μπορούσε να μπει να δει τη συγκεκριμένη ανάρτηση και να δει όλο αυτό το κατεβατό και τον καταιγισμό υβριστικών σχολείων από κάτω. Που σίγουρα έκανε κακό σε εσάς, την προσωπικότητά σας, ενδεχομένως και στη δουλειά σας. Ναι. Οι χαρακτηρισμοί ήταν βαρύτατοι από κάτω και τα σχόλια. Ήταν αισχρά. Μάλιστα, και τώρα. Εγώ δεν θα επέτρεπα ποτέ σε κανέναν στο ιδιωτικό μου, προς το προσωπικό μου προφίλ να αποκαλούν κάποιον συνάδελφο ό,τι απόψη κι αν είχε και ό,τι κι αν έχει κάνει στην προσωπική του ζωή, να τον αποκαλούν κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ περισσότερο τη στιγμή που έχετε και ένα παιδί, κυρία Πλακίδα. Πολύ περισσότερο τη στιγμή που έχετε και ένα παιδί και θα μπορούσε βεβαίως κάποιος να του πει όλα αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε. Τώρα με τη μήνυση αυτή τι ζητάτε ακριβώς? Τη δικαίωση μου ζητάω, δεν ζητάω κάτι άλλο. Μάλιστα. Σας έχουν πλησιάσει από την άλλη πλευρά κάποιος δικηγόρος, να υπάρξει κάποιος συμβιβασμός, κάτι? Όχι, δεν με έχει πλησιάσει κανείς. Έχω εγώ τον δικό μου τον δικηγόρο. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα που τα έχει αναλάβει. Οπότε τώρα περιμένουμε να εκδικαστεί η υπόθεση στα δικαστήρια και να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι σας έχουν πει, γιατί σίγουρα θα το συζητήσατε οι συνάδελφοι εκεί από το χώρο του λιμενικού ή ακόμη και από την αστυνομία για αυτό το περιστατικό? Τι να σας πω τώρα, τα σχόλια ήταν άπειρα. Θέλω να πω, έχετε τη συμπαράσταση των συναδέλφων ή όχι? Συμπαράσταση από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα δεν είναι απλά 100%, είναι πολύ παραπάνω. Άρα είναι, μάλιστα, είστε ικανοποιημένοι με τη στάση των συναδέλφων σας? Δεν περίμενα τέτοια στήριξη. Μάλιστα. Κύριε Πλακίδα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία και βεβαίως για ό,τι νεότερα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα και εσείς.